samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Με επίσημες στατιστικές, το μήνα Αύγουστο ξεπέρασε τις 200.000, ενώ για το πρώτο οκτάμηνο του 2015 ο αριθμός των μεταναστών αυξήθηκε κατά 750%. Ο Διεθνής Οργανισμός Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Ημισελήνου, κλιμακώνοντας τις προσπάθειες ενίσχυσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, απέφθινε έκτακτη έκκληση στήριξης για τη συγκέντρωση 3 εκατομμυρίων ελβετικών φραγκών, με στόχο την κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών 200.000 προσφύγων και μεταναστών τους επόμενους 6 μήνες. Μπορεί κάποιος, ακόμη και Πακιστανός να είναι, ακόμη και από την Αλγερία να είναι, μπορεί να έχει προσωπικούς λόγους, φόβο δίωξης στην πατρίδα του, βάσει των οποίων πληρείς προϋποθέσεις του πρόσφυγα ή, πας περιπτώσει, μιας άλλης διεθνούς προστασίας. Όποιος επιλέξει να μην κάνει αίτημα ασύλου, θα πάρει ένα υπηρεσιακό σημείωμα από την αστυνομία που θα είναι ανάλογα με την περίπτωση ένα μήνα ή και τελευταία πέντε, βεβαίως εξυπηρετούν και κάποιοι άλλοι πληθυσμοί από χώρες που δεν επιστρέφονται. Ουσιαστικά έχουν δικαίωμα να είναι ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Εάν αυτό όμως περάσει και παρόλο που δεν κάνουν αίτημα ασύλου και βρίσκονται ακόμα στην ελληνική επικράτεια, θεωρούνται παράνομα διαμένοντες. Λοιπόν, εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3,5 μήνες με όλη αυτή την κατάσταση από τον Αύγουστο. Εμείς βασικά μαγειρεύουμε. Δίνουμε δηλαδή στους πρόσφυγες αυτό που εγώ προσωπικά και η ομάδα μου θεωρούμε το πιο βασικό αυτή τη στιγμή. Μαγειρεμένο φαγητό. Δηλαδή, αν μπορούσα να με εξασφαλίζετε κάποιος που κάνω ή κάποια ένα καζάνι να το βάλω στο λιμάνι, θα το βάζα ευχαρίστως και θα ήμουν όλη τη μέρα εκεί να μαγειρεύω για όλους, γιατί κάθε φορά που πάω στο λιμάνι δεν εξυπηρετούνται όλοι και δεν μπορώ να το ζω άλλο αυτό το πράγμα. Ό,τι μπορούμε, ρούχα, κουβέρτες, έχουμε αδειάσει από το χωριό μου και από τα περιγύρω χωριά, έχουμε αδειάσει τις δουλάπες μας, τα παπούτσια μας, δηλαδή ό,τι μπορούμε. Αυτά, τίποτα άλλο. Είμαι από τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξης. Στόχο έχουμε εμείς στις ευάλωτες ομάδες, παροχή οικονομικής και κοινωνικής στήριξης, εντόπιση οποιοδήποτε ανισοτήτων και άσκηση πίεσης, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα ανθρώπινά τους δικαιώματα. Κάνουμε δράση σε όλη την Ελλάδα και στα σύνορα, σε όλα τα μέρη εισόδου και εξόδου. Στην Ιδωμένη και τώρα έχουμε την κινητή μας μονάδα, 19 του μήνα. Έχουμε ένα mobile unit με ένα team που περιλαμβάνει 2 νοσηλευτές, την project manager, τη Λενιό, τη γιατρό μας, τον οδηγό και μία ακόμη κοινωνική λειτουργό. Σε συνεννόηση με την κυρία Χουμζή, έχουμε πάει στο Καρλόβαση, είμαστε εκεί από τις 20 του μήνα. Παρέχουμε ιατρική περίθαλψη, εντοπίζουμε και παρέχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παρέχουμε ορισμένα kits υγιεινής, μοδοντόβουτσες, αντισηπτικά διαλύματα, πετσέτες, οδοντόκρεμες, βασικά στοιχεία. Ουσιαστικά όποιος θέλει έρχεται σε εμάς, τον εξετάζουμε, πολλές φορές και τα παιδιά προληπτικά. Δυστυχώς ό,τι έχουμε είναι από δωρητές, επομένως δεν είναι ανεξάντλητα. Αντιλαμβανόμαστε ότι, ωστόσο, πολλές φορές ότι αυτά που έχουμε δεν επαρκούν, δηλαδή είναι κάποια είδη, φερπίν εμείς δεν έχουμε φαγητό ή δεν έχουμε ρούχα ή δεν έχουμε στοιχειώδη πράγματα όπως χαρτί υγείας. Τέλος πάντων, κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε. Το ευτυχές είναι ότι έχουμε κινητή μονάδα, επομένως μπορούμε όπως σήμερα να μετακινηθούμε από το Καρλόβαση σε μέρη που έρχονται, όπως στην παραλία Τσαμπού ή στην παραλία Τσαμαδού. Και επομένως να δούμε τι γίνεται, να κάνουμε και ένα πρώτο screening και μετά όταν μεταφερθούν στο Καρλόβαση, όπου γίνεται έλεγχος από το λιμενικό, να παρεύουμε εμείς με την γιατρό μας. Εγώ είμαι η Γιάννα Μίλσον. Είμαι από το Γιάννα. Μένω εδώ Σαμό 25 και χρόνια. Το Friendly Humans που είμαι εγώ ένα φίλο. Τώρα εμείς στείλουμε κάθε πρωί περίπου 300 πρωινά στα παιδιά. Άμα φτάνουν παραπάνω, άμα δεν έχει τόσα παιδιά, στείλουμε και στους μαμάδες, έγιους, όποιο βρούμε με πιο μεγάλο ανάγκη. Αλλά τελευταίες 2 εβδομάδες 300 δεν φτάνουν πουθενά. Αλλά εμείς δεν μπορούμε παραπάνω. Έχουμε 3 αμάξια το πολύ κάθε πρωί. Πιο πολλές μέρες έχουμε 2 αμάξια. Έχουμε τα πρωινά, έχουμε φρούτα, έχουμε γάλα, ρούχα, παπούτσια, κουβέρτες, υπνόσακι, όλα αυτά που κάνει και η Ιωκάστη. Και δεν έχουμε
αμάξια και δεν έχουμε χέρια να τα μοιράζουμε. Είναι πάρα πολλοί εδώ ντόπια που βοηθάνε, αλλά καθημερινά οι πιο πολλοί δουλεύουν και είμαστε 4-5 κάθε πρωί ίσως που βοηθάμε. Γι' αυτό η ομάδα, τα παιδιά που ήρθαν από τη Φράγκη είναι φανταστική βοήθεια. Βοηθάμε σε ό,τι μπορούμε, οτιδήποτε χρειάζονται. Απλά μας λένε θέλουμε αυτή τη βοήθεια, μοιράζουμε ρούχα, φαγητό, βοηθάμε στο ιατρείο, πάμπερς, οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε κτλ. Κανείς μας δεν έχει εμπειρία εκτός από ένα παιδί των Ιάσων, ο οποίος ήταν και στη Μυτιλήνη και έχει κάτι παραπάνω δει. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Δεν είχαμε ιδέα τι έρχομαστε να κάνουμε. Απλά μας είπαν ότι πάμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες. Δεν ξέραμε το λόγο. Και προτείνω σε όσους μπορούν να βοηθήσουν, να βοηθήσουν, γιατί είναι κάτι το οποίο προσφέρει πάρα πολύ στον ίδιο τον άνθρωπο και αυτό που λαμβάνουμε εμείς από τους πρόσφυγες είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δεις κάθε μέρα. Το ότι έρχονται σε εμάς, κλαίνε και μας ευχαριστούν ότι τους βοηθάμε, είναι κάτι το οποίο εμείς δεν πρόκειται να το δούμε πουθενά. Το ότι έρχεται και μου λέει ότι εσύ είσαι η αδερφή μου από εδώ και πέρα και πες να μην την ξαναδώ ποτέ. Εμένα με ευχαριστεί αυτό το πράγμα και κερδίζω πάρα πολλά. Samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.